Θα πάμε ευθύς αμέσως στην Κύπρο, στη Μεγαλόνισο, στη Λευκοσία, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη. Είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, καθώς η Κύπρος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και σήμερα είναι στο επίκεντρο της, τουλάχιστον της ελληνικής διπλωματικής, εξωτερικής, εσωτερικής σκηνής. Καταρχάς να μιλήσουμε για την τριμερή, η οποία φαίνεται να βγάζει δυσούλες, έτσι κύριε Χαραλαμπίδη? Δεν θα πρέπει να την υποτιμούμε, αλλά ούτε και να την υπερτιμούμε. Δηλαδή τέτοιες συναντήσεις είναι ιδιαίτερως σημαντικές, όταν ειδικότερα στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο την ασφάλεια, την περιφερειακή, όσο και την κρατική, αλλά ταυτοχρόνως και θέματα ενέργειας. Και επειδή το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι το Ισραήλ αποτελεί γέφυρα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακόμα και αν εμάς μας λαμβάνουν υπόψη σε βαθμό 6 με 7 για παράδειγμα της 100, το Ισραήλ λαμβάνεται πέραν του 8-9 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά θα έλεγα και για άλλους περιφερειακούς παίχτες όπως είναι η Τουρκία που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Στα καθ' εμάς υπήρχε μια κοινή γραμμή μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπό την έννοια ότι αύριο υπάρχει η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τα ελλαδοτουρκικά με τον Τούρκο ομόλογό του. Προσδοκάται ότι θα μπει το τρένο στις ράγες προκειμένου να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα που ενδεχομένως να βοηθήσουν και το Κυπριακό. Όπως ελέγχθη υπάρχουν δύο σταθμοί. Ο ένας σταθμός είναι τα όσα θα συμβούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εντός των υπομένων ημερών. Και το άλλο ορόσημο είναι η Σύνοδος του Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέγονται δημόσια. Τώρα η δική μου πληροφόρηση στο παρασκήνιο είναι ότι τουλάχιστον ως προς το Κυπριακό δεν θα πρέπει κανείς να αναμένει θεαματικές εξελίξεις, διότι η τουρκική πλευρά παραμένει ανένδοτη πάνω στη θέση της για τη δημιουργία δύο κρατών και για την ισότιμη κυριαρχία. Εάν θα καταφέρει να διορίσει διαμεσολαβητή ο απεσταλμένος, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα το δούμε στη Νέα Υόρκη. Πάντως η Τουρκία και ο κατοχικός ηγέτης θέτουν επί του παρόντος βέτο, ισχυριζόμενοι ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο και να δώσουν ήδη το πράσινο φως, θα πρέπει εκ των προτέρων να κάνει βήματα η Κυπριακή Δημοκρατία προς την αποδοχή της ισότιμης κυριαρχίας. Κύριε Χαραλαμπίδη, για να έρθουμε τώρα λίγο στο ενεργειακό, γιατί πραγματικά συζητήθηκαν πολλά ζητήματα και πολιτικής προστασίας και αγροτοδιατροφής και τουρισμού, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι το ενεργειακό. Φαίνεται ότι αναθερμαίνεται και πάλι ο διάβλος ανάμεσα στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Ένας διακομιστικός διάβλος για να περνάει από εκεί το Ισραηλινό φυσικό αέριο. Και το ρωτώ αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι πιο συμφέρουσα η πορεία από την Τουρκία και διάφορες τέτοιες εξελίξεις. Φαίνεται να βγαίνει κάτι από αυτή την τριμερή όσον αφορά κυρίως την ενέργεια? Να τα πάρουμε από την αρχή. Προτού μεταβεί στην Κύπρο ο κύριος Νετανιάχου, αναφέρθηκε τουλάχιστον τρεις φορές στον αγωγό EastMed. Προφανώς ο αγωγός EastMed είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Και εφόσον Ελλάδα και Κύπρος θέλουν να αναθερμάνουν τους διαλόγους, προφανώς αυτή η επιλογή μάλλον μπαίνει επί του παρόντος στο ράφι. Γι' αυτό και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέφυγε επιμελώς μέχρι την ώρα που τον ακούγαμε να αναφερθεί ονομαστικά σε EastMed. Βεβαίως, στον EastMed τουλάχιστον η Κυπριακή κυβέρνηση δίνει μια νέα διάσταση. Αντί για αγωγό, ονομάζει μια άλλη διαδικασία που σημαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου και από το Ισραήλ στην Κύπρο, τη δημιουργία ενός τερματικού στο Βασιλικό και από το Βασιλικό ένα διάδρομο με τάγκερς, με μεγάλα πλοία, που θα διοχετεύεται το εδώ φυσικό αέριο. Μιλάμε για υγροποιημένο φυσικό αέριο όμως, δεν μιλάμε για αγωγό, έτσι? Ακριβώς. Εκείνο δε που προστίθεται σε αυτό είναι ο interconnector μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, που και αυτός εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουν ένα διάδρομο EastMed.
Άρα βλέπουμε ότι ό,τι ενοχλεί την Τουρκία στην παρούσα φάση, επειδή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης ή αναθέρμανσης διαλόγων για να δούμε εάν υπάρχουν προθέσεις από τουρκικής πλευράς, θα έλεγα ότι ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία θέλουν να τα φέρνουν στην επιφάνεια, προκειμένου να μην βρίσκει λαβές η Τουρκία για να ξεφεύγει από τις οποιασδήποτε διαδικασίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα υπιότερο στο Αιγαίο ή να ανοίξουν διάβλους επικοινωνίας στο Κυπριακό. Μάλιστα. Είναι απολύτως σαφές αυτό που λέτε.